πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 2.585.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο και περισσότεροι από 705.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Σήμερα ανακοινώνουμε 7 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.408, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 573 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι και 1.124 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 55 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών, 15 είναι γυναίκες, το 27,3% και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 86% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 51 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ. Τέλος, σήμερα δεν έχουμε κανέναν καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά, οι θάνατοι παραμένουν 121 σε όλη τη χώρα. Οι 32 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανάτων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 91% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 56.944 κλινικά δείγματα. Όπως είπαμε χθες, αυτός ο ταχαίος μεταδιδόμενος ιός δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να προσβάλλει τόσο τις μεταναστευτικές όσο και τις τοπικές κοινότητες. Είναι ζήτημα λοιπόν ζωτικής σημασίας γρήγορα να διαγιγνώσκεται σε περιοχές που διαβίουν ευάλωτες ομάδες και να γίνεται η χνηλάτιση των επαφών και περιορισμός μετάδοσης της νόσου. Όπως έγινε και στη δομή φιλοξενίας για την οποία ακούσατε εχθές. Η έρευνα για την κατανόηση των μηχανισμών της λίμωξης από τον ιό συνεχίζεται και σε αυτήν συμβάλλουν επίσης ιατρικές ειδικότητες που δεν φαίνονται εκ πρώτης όψους να εμπλέκονται στη διάγνωση της λίμωξης. Όπως οι παθολογοανατόμοι, που είναι υπεύθυνοι για τη διάγνωση πολλών νόσων, κυρίως καρκίνων, με την εξέταση ιστικών δειγμάτων. Πολύ πρόσφατα είδε το φως δημοσιότητας σε ένα από τα πλέον έγκυρα διεθνή περιοδικά, μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, σχετικά με την εξέταση ιστικών δειγμάτων από ασθενείς που έπασχαν από τη νέα νόσο. Η μελέτη έδειξε την εντόπιση του ιού στα ενδοθυλιακά κύτταρα των αγγείων πολλών οργάνων, όπως η καρδιά, οι πνεύμονες, οι νεφροί, το ύπαρ και το έντερο, και την επαγωγή θανάτου σε αυτά τα κύτταρα, προγραμματισμένου κυταρικού θανάτου, λόγω της παρουσίας του ιού. Το έβριμα αυτό αναμένεται να μας βοηθήσει πολύ στη διαλεύκανση των μηχανισμών της λίμωξης από τον ιό και στο γιατί αυτός ο ιός κάνει αυτή την πολυσυστηματική μορφή, όπου κατά κάποιο τρόπο προσβάλλει πολλά όργανα ταυτόχρονα. Σήμερα στην Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας συζητήθηκαν σημαντικά θέματα και συζητούνται ακόμα, όπως η στρατηγική άρση των μέτρων, και έγιναν τοποθετήσεις από επιστήμονες της Επιτροπής και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και συζητήθηκε στα πλαίσια αυτά και η στρατηγική επιδημιολογικής επιτήρησης. Από δύο διαφορετικές μαθηματικές εκτιμήσεις επιβεβαιώνεται η σταθεροποίηση του ρόμι-δεν πολύ κάτω από το 1 στην ελληνική επιδημία. Οι στόχοι της επιτήρησης παραμένουν η παρακολούθηση της πορείας της επιδημίας, της γεωγραφικής εξάπλωσης και της σοβαρότητας του ιού στον πληθυσμό μας. Μας ενδιαφέρει το φορτίο της νόσου, μας ενδιαφέρουν οι τάσεις επιδημίας στον χρόνο και μας ενδιαφέρει η χρήση αυτών των δεδομένων για τον πολύ σημαντικό στόχο, να προβλέπουμε την πορεία της καμπύλης της επιδημίας. Έτσι θα μπορούμε να έχουμε σωστή εκτίμηση και αποτίμηση για τα μέτρα μας και την άρση τους σε πολύ σημαντικές παραμέτρους όπως η επάρκεια του συστήματος υγείας και φυσικά να υπάρχει και ορθή επιλογή των κατάλληλων χρονικών σημείων στα οποία πραγματοποιούνται οι αλλαγές στα μέτρα. Φάνηκε λοιπόν από αυτή την αναλυτική συζήτηση που ακόμα συνεχίζεται ότι τα μέτρα μας έδρασαν και ατομικά τα περισσότερα, περιορίζοντας τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου στην κοινότητα, αλλά και συνολικά όλα μαζί στο να μειώσουν 80% και πάνω τη διασπορά της νόσου στην κοινότητά μας. Ένας άλλος στόχος επιτήρησης παραμένει η ανίχνευση και ο περιορισμός επιδημιών σε νοσοκομιακούς χώρους, σε χώρους φροντίδας ευπαθών ομάδων ή σε χώρους φιλοξενίας ευάλωτων ομάδων ή κλειστές κοινότητες, ώστε να προστατευτούν οι ασθενείς, οι επαγγελματίες υγείας, οι ευπαθείς και οι ευάλωτες ομάδες. Ένας τελευταίος λόγος
για τον οποίο συνεχίζουμε αυτή την επιτήρηση, είναι η παρακολούθηση τυχών υιογενών αλλαγών. Για επιδημιολογικούς λόγους, αλλά και για πραγματικούς λόγους, γιατί τυχόν αλλαγές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν θα αναπτυχθεί εμβόλιο. Σχετικά με τα σχολεία, συνεχίζεται η ειδική συζήτηση στην Επιτροπή μας. Θα ισχύσουν αυτά που σας είπα και χθες. Δεν θα πάρθει κάποια απόφαση ή εισήγηση ειδική σήμερα. Αυτό θα γίνει με ειδικό τρόπο, με βάση την πορεία της επιδημίας, ώστε να προστατεύεται η υγεία των παιδιών, του οικογενειακού τους περίγυρου, των ευπαθών ομάδων και όλης της κοινωνίας. Σχετικά με μέτρα που αφορούν σε δομές υγείας, όπως παραδείγματι η λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρίων και τακτικών χειρουργείων, σε 24 ώρες θα υπάρξει τοποθέτηση της Επιτροπής, όπως και για τη λειτουργία των σχολείων. Θα υιοθετηθούν οδηγίες με ειδικά κριτήρια ιεράρχησης, τα οποία θα αξιολογούν οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμόξεων σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών, αλλά και της κανονικής λειτουργίας του νοσοκομείου. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η χρήση φασμάτινων μασκών από το γενικό πληθυσμό και ειδικούς πληθυσμούς για τη φάση της σταδιακής και ελεγχόμενης άρσης των μέτρων, τη φάση δηλαδή η οποία θα ακολουθήσει. Η Επιτροπή συζήτησε σοβαρά το ενδεχόμενο χρήση της μάσκας, η οποία θα γίνεται σαν μια σύσταση αυτή την περίοδο, σύμφωνα με την οδηγία του ECDC, θα αφορά κλειστούς χώρους της κοινωνίας μας και θα γίνεται με ειδική αναγνώριση των κινδύνων και της ψευδέστης ασφάλειας που μπορεί να προκύψει από μαζική χρήση των μασκών και φυσικά μετά από ειδική εκπαίδευση. Θα ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες τις επόμενες δύο μέρες. Επίσης, στην Επιτροπή συζητείται αυτή τη στιγμή στρατική χρήση εργαστηριακών δοκιμασιών και η επέκταση των κριτηρίων ελέγχου, για τα οποία θα σας ενημερώσω αύριο, καθώς και η επανεξέταση της ευρείας χρήσης των ταχαίων τεστ αντισωμάτων και των κριτηρίων με τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε τέτοια τεστ σε επιδημιολογικές μελέτες. Θέλουμε να μην κατά κάποιο τρόπο οδηγηθούμε σε παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που έζησαν άλλες χώρες και να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστες δοκιμασίες αντισωμάτων για επιδημιολογικούς σκοπούς. Ο αγώνας όλων μας συνεχίζεται με αισιοδοξία, με την καλή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των μέτρων σε όλες μας δραστηριότητες αυτή τη στιγμή, ώστε να προχωρήσουμε με ασφάλεια και στην επόμενη φάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Καραταλιάς. Καλησπέρα σας για την πολιτική προστασία. Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε πετύχει πολλά και κάθε ημέρα που περνά μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο μας. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα που όλοι τώρα περιμένουμε την έναρξη της συζήτησης σύντομα για την όποια σταδιακή άρση των μέτρων. Και αυτό γιατί, όπως επαναλαμβάνουμε συχνά, ό,τι έχουμε πετύχει μπορεί πολύ εύκολα να ανατραπεί. Και αν κάποιοι λίγοι δύσπιστοι μπορεί να θεωρούσαν ότι είμαστε υπερβολικοί και πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, νομίζω τα καθημερινά γεγονότα τους διαψεύδουν. Όπως γνωρίζετε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις προηγούμενες ώρες και αντιμετωπίζουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση που αφορά στην περιοχή στο Κρανίδι. Δεν έχω κάτι περισσότερο να ενημερώσω από αυτά τα οποία ήδη μετά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις έχω ενημερώσει. Αυτή τη στιγμή επιστρέψαμε με 177 δείγματα, τα οποία είναι σε φάση επεξεργασίας αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια. Αφορούν σε 177 δυνητικές επαφές high ή low risk των φιλοξενούμενων στη δομή. Και μέσα από αυτά τα αποτελέσματα θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε, να σταθμίσουμε και να προτεραιοποιήσουμε τα μέτρα τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε πάρει. Θέλω να επαναλάβω, να κάνω έκκληση και παράκληση σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την υγεία των ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αν υπάρχει οποιαδήποτε διασπορά να εξασφαλίσουμε το ότι αυτή δεν θα είναι εκτεταμένη. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Υπουργείο Υγείας τα πραγματικά δεδομένα και αντιλαμβάνεστε ότι η αυτή κατάσταση είναι μια δυναμική κατάσταση στην οποία κάθε νέο δεδομένο μας βοηθάει να πάρουμε τις αποφάσεις για το επόμενο βήμα. Επίσης, να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν στο ακύρεο μέχρι τις 27 Απριλίου. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι λήγουν στις 28 Απριλίου και ότι από την επόμενη Τρίτη επιστρέφουμε στους γνώριμους ρυθμούς. Η επιστροφή θα είναι σταδιακή και βέβαια πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η σταδιακή άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να έχουμε κρούσματα. Όπως έχουμε πει αρκετές φορές, στους επόμενους μήνες θα χρειαστεί πολλές φορές και ανάλογα με τις εξελίξεις είτε να πατάμε φρένο
είτε να επιστρέφουμε στη λήψη κάποιων περιοριστικών μέτρων εφόσον προκύπτουν επιδημιολογικά δεδομένα. Δεδομένα τα οποία θα αξιολογούνται σε καθημερινή βάση πάντα σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Ο οδηγός μας ήταν και είναι αποκλειστικά η προστασία της ζωής των πολιτών. Και σε αυτό δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση, κανένας εφησυχασμός. Αν υπάρχει κάτι που διδάσκει η εμπειρία από το κρανίδι, είναι το πόσο μεταδοτικός είναι αυτός ο ιός και το πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να γίνει ζημιά αν χαλαρώσουμε και κυρίως αν δεν τηρηθούν τα μέτρα και οι κανόνες υγιεινής που πρέπει να ακολουθούμε στο εξής. Η κυβέρνηση μεθοδικά και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, επεξεργάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο την ώρα που πρέπει θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Όπως και για την εφαρμογή των μέτρων, έτσι και για τη σταδιακή άρση τους, να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχει έγκυρη, υπεύθυνη καθημερινή ενημέρωση των πολιτών σε κάθε βήμα. Πρέπει να είναι σαφές ότι το μόνο μέτρο που έρεται από την επόμενη εβδομάδα είναι ότι στις 27 Απριλίου θα ανοίξουν τα υποθηκοφυλακία, έμιστα αλλά και άμιστα. Επίσης ανοίγουν τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα εκείνες των συνενετικών προσημειώσεων. Σημειώνεται ότι για την ελαχιστοποίηση των όποιων φαινομένων συνωστισμού, η διαδικασία συνενετικών προσημειώσεων θα είναι μέσω των γραμματιών, χωρίς τη συμμετοχή των διαδίκων. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι για την αποφευθεί ο συνωστισμός στις τράπεζες, οι συντάξεις και αυτό το μήνα θα καταβληθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες. Συγκεκριμένα, μέρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, του ΟΤΕ και των τραπεζών έλαβαν τις συντάξεις τους σήμερα 22 Απριλίου, ενώ οι υπόλοιποι θα τις λάβουν στις 24 Απριλίου. Η πληρωμή γίνεται με βάση τον τελευταίο αριθμό του ΆΜΚΑ τους. Οι συνταξιούχοι ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα λάβουν τις συντάξεις τους 27 Απριλίου. Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, του Δημοσίου, της ΔΕΗ και του ΕΤΑΠ, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 29 Απριλίου. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η προσπάθεια μας ναι αποδίδει. Το αποτέλεσμα όμως είναι ακόμα εύθραυστο. Γι' αυτό και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και ο τρόπος για να το πετύχουμε είναι ένας. Συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα, συνεχίζουμε να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών. Τόσο τώρα, όσο και κατά τη διάρκεια της σταδιακής άρσης τους. Πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο. Όσο κουραστικό, όσο δύσκολο και αν φαίνεται κάποιες στιγμές αυτό. Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι για να μπορέσουμε να βγούμε επιτέλους νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.